πύρινο συναγερμό στην περιοχή Φιλίσια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Εκεί σήμερα το μεσημέρι φωτιά κινητοποίησε την πυροσβεστική που έφτασε άμεσα με ισχυρή δύναμη. Δόθηκε μάχη από γη και από αέρος για να περιοριστούν οι φλόγες με δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Επιχειρούν εδώ πέρα οι συνάδελφοι ώστε να κατασβέσουμε και τις τελευταίες αιστείες πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις που ήρθαν εδώ? Περίπου 8 οχήματα με 30 άτομα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος ΜΟΔΕ, επιχείρησαν και δύο Bell ελικόπτερα, μας βοηθήσαν πολύ να ανακόψουμε το ενεργό μέτωπο. Σήμερα δεν είχαμε πολύ δυνατούς αναμήνους, ήταν σε ύφεση, γι' αυτό και μας βοήθησε αυτό στο να μπορέσουμε να πιάσουμε τη φωτιά. Έχει ένα μικρό αεράκι, αλλά τα καταφέραμε. Όπως φαίνεται, δυνάμεις της πυροσβεστικής θα παραμείνουν εδώ μέχρι και αύριο υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Επιποδός και οι κάτοικοι για να σώσουν τις περιουσίες τους από τις φλόγες. Πολλοί πλησίασαν στο σημείο και προσπάθησαν να συνδράμουν όσο μπορούν στο έργο της πυρόσβεσης τη στιγμή που η φωτιά απειλούσε καλλιέργειες. Καπνούς είδα στο χωριό, από τη Βόνη, ήταν πολύ καπνός. Και πήρα κάτω, πήρα και πόλησα τον κήπο και είδα σε καπνούς, είδα τα ελικόπτερα που περνούσαν το ένα πίσω από το άλλο. Είναι μεγάλη φωτιά πρέπει να υπάρχει. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές, ωστόσο 25 με 30 περίπου στρέμματα έγιναν στάχτη, μεταξύ αυτών καλλιέργειες όπως ελαιόδεντρα και αμπέλια. Έχει καεί χορτοδουλευτική έκταση, καλάμια και πρέπει να έχουν γίνει ζημιές και σε γεωργικές καλλιέργειες. Και με μια πολύ έτσι, πρόχειρη εκτίμηση πρέπει να είναι γύρω στα 25 στρέμματα, 30 στρέμματα κάπου τόσο. Τούτο εδώ μόνο που έχει καεί είναι. Yes, λίγα πράγματα έχουν καεί, λίγα πράγματα. Είναι τώρα τα χόρτα τώρα έχουν ανάψει, είναι ξερά και ανάβουν με το μόνο. Όλες αυτές τις ημέρες όπου οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν τις συνθήκες εμφάνισης πυρκαγιών, οι αρχές του νησιού είναι σε πλήρη επιφυλακή και ζητούν την προσοχή των πολιτών. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, είναι πλέον προφανές, είναι μόνο Ιούνιος, αλλά η χώρα μας ήδη δοκιμάζεται από φωτιές σε όλη την επικράτεια. Το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί, πλέον δηλαδή απαγορεύεται η οποιαδήποτε καύση και έναρξη φωτιάς από τους πολίτες έξω στην Ήπεθρο. Την ίδια ώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής αναζητά τα αίτια της φωτιάς στη θέση Κολομόδη, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.